Και εδώ βλέπουμε το πώς εδώ οι τρεις κύριοι που βλέπετε, ενώ θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το σημερινό έγκλημα που γίνεται για τον ιερό θεσμό της οικογένειας, επέτρεψαν και παρέδωσαν λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο προς ψήφιση, που φυσικά ήξεραν ότι θα περάσει, γιατί από ό,τι φαίνεται θα περάσει. Δυστυχώς. Εμείς όμως θα τους πάμε στο ΣΤΕ, θα τους πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν θα μείνουμε έτσι. Θα το πάμε το νομοσχέδιο και το νόμο αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές. Το βασικό ερώτημα από εδώ και στο εξής είναι τι γίνεται με την Εκκλησία. Και γιατί είναι ερώτημα αυτό? Γιατί είναι βέβαιο ότι θα βγουν πολλοί αύριο και οι ιεράρχες και οι ιερείς, και το έχουν προαναγγείλει κάποιοι. Μπορεί, όχι απλά δεν θα έχουμε υποδοχές των βουλευτών. Δεν λέω ότι συμφωνώ, λέω τι ακούω. Εγώ συμφωνώ. Όχι. Δύο λεπτά, μισό λεπτό. Μιλάμε ότι μερικές περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και το θέμα του αφορισμού. Για να γίνουν. Να γίνουν. Μισό λεπτό. Θα παρέμβει και η Αρχιεπισκοπή και η Σύνοδος στις επόμενες ημέρες, γιατί κανείς δεν μπορεί να αφορήσει χωρίς αυτό να εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πριν από λίγο υπάρχει μια πληροφορία, Ανδρέα Καραγιάννη, ότι αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπάρχει ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου. Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ανακοίνωση, γιατί ουσιαστικά η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή βγήκε οργανωμένη μπροστά μέσω του θεσμικού της ρόλου και του συνοδικού της συστήματος, πήγε η ιεραρχία και έτσι θα συνεχίσει από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει χάος, δεν πρόκειται να υπάρξει μια τιμωρητική διάθεση, λες και δεν είναι συνάνθρωποι μας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που κάνουν ένα τεράστιο λάθος, προφανώς. Δεν συνάδει με την ευαγγελική διδασκαλία της Εκκλησίας, όμως δεν πρόκειται να στοχοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους, λες και είμαστε σε άλλο αιώνα. Αυτό να γίνει σαφές. Ούτε τους ομοφυλόφιλους να στοχοποιήσει η Εκκλησία, ούτε αυτούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν τον νόμο. Συγγνώμη, στοχοποιείται κάποιος όταν παίρνει μια βασική πολιτική απόφαση και έχει συνέπειες? Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι στοχοποίηση. Δηλαδή, στοχοποίηση είναι στοχοποιήσει κάποιον για κάτι προσωπικό, για κάτι τέτοιο. Το να αποδοκιμάζεις δημοσίων κάποιον επί προσωπικού για την απόφαση που πήρε, ναι. Σαν ο βουλευτής ψηφίζει σαν πρόσωπο. Δεν νομίζω ότι είναι στοχοποίηση το να ασκεί κριτική. Όμως, να αποκλείσεις από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Να τους αποκλείσουνε, κύριε Καραγιάννη, να τους αποκλείσουνε. Γιατί αυτοί λοιπόν οι βουλευτές σήμερα θα ρίξουν τα φόπλακα, στην οικογένεια, στον ιερό θεσμό της οικογένειας. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Παπαγεωργίου και πάμε να ακούσουμε τον Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ. Να πάρουν το μήνυμά τους οι κύριοι βουλευτές. Οι κύριοι βουλευτές να πάνε να ψηφίσουν σήμερα το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου, παρακαλώ. Οι άλλοι και τα μίστερα όργανα που όπως ανέφερα, επιδιώκουν να μας καταστρέψουν και να μας ανωτριώσουν. Αντισταθείτε λοιπόν στη δαιμονική επίθεση. Γιατί δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια στο Ισλάμ, δεν γίνεται στην Κίνα, γιατί δεν γίνεται στις Ινδίες, γιατί δεν γίνεται στην Αφρικανική Ήπειρο? Ο χριστιανικός πρέπει να σαπίσει. Και εκεί είναι η μεθοδία και όλο το πρόβλημα. Είμαι θα υπέρ του ερωτισμού που λέει ο Θεός, αγάπη, άνδρας και γυναίκα. Εάν αγαπάμε τα παιδιά, δεν θα τα βαφτίσουμε. Γιατί? Για να τους δώσουμε το ένασμα, τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν και οι δαιμόνες είναι αμαρτία, είναι κακό. Γιατί η Εκκλησία είναι θανάσιμος διαγωγή. Άρα τα παιδιά λοιπόν να μην επαναλάβουν τα λάθη των και δαιμόνων και να μην αποβούν και αυτά ομοφυλόφιλα. Είναι διατάκτε οι άνθρωποι και υπεργολάβοι. Κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά κατ' επιταγή. Τους βουλευτές θα τους δέχεστε στην Εκκλησία? Όχι, δεν τους δέχομαι. Αυτοί που κάνουν αυτό εκπίπτουν της χριστιανικής πίστεως. Είναι προδοσία του Χριστού και η δυστυχής καλύτερα να μην είχαν γεννηθεί. Ούτε θα πάνε στην απώλεια, εάν δεν μετανοήσουν. Δεν έχει ποτέ από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Μάλιστα. Συμφωνώ απολύτως με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός. Συμφωνώ μαζί του. Για αυτούς τους πολιτικούς προδότες.